Μέναλο, χωριό Νυμφασία, περιοχή Βιτίνας, μονή Κερνίτσας, στην καρδιά ακριβώς της Πελοποννήσου. Το όνομά της το χρωστά στον ομώνυμο ελληνοσλαβικό μεσαιωνικό οικισμό που σήμερα ψήγματα ερυπείων μαρτύρουν την ύπαρξή του. Το διασημότερο μοναστήρι της κεντρικής Πελοποννήσου που στους γεμάτους 8 αιώνες της ύπαρξής του άκμασε και καταστράφηκε απανωτές φορές. Δόξες και τραγωδίες η ιστορική του πορεία, έως ότου το 1940 περάσει στα χέρια των γυναικών. Πάθος, σύνεση και ιστορική συνέπεια χαρακτηρίζουν την εκβάθρον ανακαίνισή της. Γυναικείο πείσμα και ωκεανός εργασίας κάναν σοφά τη δουλειά τους, όπως θα το διαπιστώσουμε καθώς ξεκινάμε την αποτύπωσή της. Μια διάχυτη φιλοξενία ευκολύνει αφάνταστα τη δουλειά μας. Και εδώ, στην Κερνίτσα, τη ζούμε και την εκμεταλλευόμαστε, με τη βεβαιότητα πως αποθησαυρίζουμε υλικό μιας δοξασμένης μονής. Στη διάθεσή μας όλη η αδελφότητα και ο διανοούμενος πνευματικός πατέρας τους, Χαράλαμπος Κουστένης, μας μιλούν για την ιστορική διαδρομή και για το τιτάνιο έργο της ανακαίνισής της. Και με όσα ακούσαμε, δεν χρειάζεται ξεχωριστή σοφία από πού θα αρχίσει η έρευνα του οδηπορικού μας. Για λόγους ιστορικής συνέπειας επισκεπτόμαστε την Εύρεση, που σήμερα λειτουργεί σαν παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων. Εδώ είναι η Εύρεση της εικόνας της Παναγίας μας. Ευρέθη κατά θαυματουργικό τρόπο η Παναγία μας εδώ, από ένα τσοπάνι, ο οποίος έβλεπε τρεις ημέρες ένα ουράνιο φως. Και έκτοτε από αυτό έγινε αφορμή να γίνει η μονή. Η Παναγία μας έκανε θαύματα και κάνει, γι' αυτό ονομάζεται και η μονή θεραπευτήριο. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, όπως βλέπετε, εδώ βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας μας. Εκτός από τα αγροκτηνοτροφικά διακονήματα που βλέπουμε, θα μιλήσουμε για τη μελισσοτροφία της Κερνίτσας. Ήταν τόσο ανεπτυγμένη στον καιρό της Αθηναγερσίας, που στις λυσαλαίες επιθέσεις του Ιμπραήμ αποδείχθηκε ακαταμάχητο αμυντικό όπλο. Οι καλόγεροι κατρακυλούσαν τις κυψέλες κατά του εχθρού και οι αγριεμένες μέλισσες τον έτρεπαν σε φυγή. Τελικά η Κερνίτσα έπεσε με δόλο. Ο ψευτοκαπετάνιος Χατζησταύρος συμβούλεψε να το εγκαταλείψουν. Όταν αποκαλύφθηκε η παγίδα, ήταν αργά. Το μοναστήρι καταστράφηκε. Το μετέωρον τούτο της Γορτινίας, η παλέφατος Ιερά Μονή Κερνίτσης, εκτίστη υπό αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ανδρονίκου του Παλαιολόγου και Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωσήφ του Πρώτου, περί τας αρχάς του 12ου αιώνος, θαυματουργός εικόν, η οποία ευρέθη εις τα έγκατα του ιερού αυτού βράχου την 25η Μαρτίου του έτους 1115. Η λέξη Κερνίτσα είναι σλάβικη λέξη και κατά τους ειδικούς σημαίνει μαύρο χώμα και μαύρη πέτρα. Στη μονή μας λειτουργήσε και κρυφό σχολείο, από το οποίο πολλοί πατέρες διέπρεψαν ως ιεράρχες. Εδώ έρχονταν τακτικά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να προσευχηθεί για να πάρει δύναμη από την Παναγία για να συνεχίσει τον ιερόν αγώνα. Ακόμη, τα πρώτα γράμματα, την πρώτη γραφή, την έμαθε εδώ από έναν μοναχόν νεόφυτον. Έκτοτε, η Ιερά Μονή υπέστη πολλές καταστροφές. Επιρπολήθη τρεις φορές υπό τους Τούρκους, αλλά η τελευταία καταστροφή
ήταν το 1826 επί Ιμπραήμ, που τότε οι απομείναντες μοναχοί εξαναγκάστηκαν και πήγαν σε απόσταση από τη Μονή περίπου τα 5 χιλιόμετρα σε ένα βράχο, ο οποίος είναι σήμερα ασκητήριο, το οποίο ονομάζεται Σφυρίδα. Η Ιερά Μονή Κερνίκης μέχρι το έτος 1939 ήταν ανδρική. Από το έτος 1940 δια βασιλικού διατάγματος μετετράπη σε γυναικεία Ιερά Μονή και έχει σήμερα 18 μοναχές. Τον 10ο αιώνα εδώ ήταν μια μεγάλη πόλη η οποία αριθμούσε περίπου τους 10.000 κατοίκους, Έλληνες και Σλάβους. Και γι' αυτό σε απόσταση ενός χιλιομέτρου υπάρχει και ένα εκκλησάκι, ο Άγιος Νικόλαος, που ήταν την εποχή εκείνη ο Μητροπολιτικός Ναός των Ελλήνων. Μετά δεν τα βρήκαν και χωρίσαν. Οι Έλληνες πήγαν οι μισοί στην Αλαγωνία της Μεσσηνίας και οι άλλοι μισοί στα Καλάβρετα και ίδρυσαν ειδικούς οικισμούς και σήμερα υπάρχει στα Καλάβρετα χωριό με το όνομα Κερνίτσα και που την εποχή του 21 ήταν επισκοπή, με αρχιεπισκοπή την Δημητσάνα. Το μοναστήρι μας είναι φιλόξενο, είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα για τη φιλοξενία του. Η γερόντισσα και οι αδελφές χωρίς γκουαγγισμό νυχθημερών προσφέρουν στους πιστούς όχι μόνο να τους κεράσουν λουκουμάκι ή το καφεδάκι τους, αλλά και πνευματική συζήτηση εφόσον υπάρχει ο χρόνος. Έχουμε ξενώνα και φιλοξενούμε 50 άτομα, αλλά το περισσότερο είναι ότι η Μονή δεν κλείνει ποτέ, δεν κλείνει ποτέ όλη την ημέρα και όλη την ημέρα έχουμε προσκυνητάς από τους οποίους η πνευματική τροφή είναι δεδομένη σε όλο τον κόσμο. Και παίρνοντας την ευλογία της Παναγίας και τις καλές εντυπώσεις των μοναχών οι οποίες δίδονται στο πνευματικό τους αυτό το τομέα, φεύγουν ευχαριστημένοι και έρχονται τακτικά και παίρνουν την ευλογία της Παναγίας και τους βλέπουμε και μας βλέπουν. Εμείς εδώ οι μοναχές, εκτός από την πνευματική ενασχόληση, έχουμε και τις εργατικές, αγροτικές εργασίες, δηλαδή ασχολούμεθα με τα περιβόλια, με μελίσια, τα οποία έχουμε προς συντήρηση της Μονής, όχι προς εμπόριο. Και εδώ, όπως βλέπετε, είναι το εργαστήριό μας, στο οποίο ασχολούμεθα με ζωγραφική, με αγιογραφία, με κατασκευή εικόνων, τα οποία εκθέτουμε στην έκθεση της Μονής, για τα έξοδα της Μονής. Εκτός από αυτά, έχει η Μονή παράδοση από πολύ παλιά χρόνια τη φιλοξενία των προσκυνητών. Δηλαδή, εκτός από το λουκούμι και το κέρασμα που δίνουμε στους προσκυνητές, προσφέρουμε όσο μπορούμε με πολύ καλή διάθεση και με πολύ ζήλο στους προσκυνητές την πνευματική χαρά, ας πούμε, και πνευματική τροφή. Να φύγουν από τη Μονή πολύ ευχαριστημένοι και πνευματικά τροφοδοτημένοι. Ολόκληρο το καθολικό του ναού είναι αγιογραφημένο από τον καθηγητή της αγιογραφίας Ράλη Κοψίδη, μαθητή του μεγάλου Φώτη Κόντογλου. Ήταν σίγουρα η πιο ευτυχής επιλογή στην περίοδο της ανακαίνησης της Μονής. Αποτυπώνουμε με βουλημία το επιβλητικό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού. Ολοφάνερα, έργο απογόνων της μεγάλης μετσοβίτικης ξυλογλυπτικής σχολής. Η σχολή αυτή, αφού παρέδωσε θαυμαστά μνημεία, αργόσβησε όταν άρχισε η επέλαση του βιομηχανοποιημένου, αλλά απρόσωπου και άψυχου ξυλόγλυπτου.
θεολογούσαν οι μεγάλοι εκείνοι τεχνίτες πάνω στο ξύλο με εκείνα τα πρωτόγονα εργαλεία τους. Κάτι που φαίνεται, τα μηχανήματα δεν νιώθουν την ανάγκη να συμπεριλάβουν στις επιδόσεις τους. Μετά την παράσταση του Ευαγγελισμού και τον θαυμαστό Πολυέλαιο, διατρέχουμε τις παραστάσεις της Ανάληψης, η παράσταση της Μεταμόρφωσης, η παράσταση του Μυστικού Δείπνου, η παράσταση της Ανάστασης. Διέπρεψε ο μεγάλος αγιογράφος στις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου. Ένας φωτεινός Ιησούς, αληθινός δάσκαλος οδηγητής. Μοναδική η έκφραση του πρόδρομου Ιωάννη. Το ανυποχώρητο αγρίμι των γραφών ευλογεί τους πιστούς του «Ο πίσω του ερχόμενου». Υπερευαίσθητη η μορφή της δεξιόβρεφοκρατούσας Θεοτόκου, με χαρακτηριστικά που ανάγονται στα πρότυπα που μας παράδωσε η κλασική και ελληνιστική γλυπτική. Μεγαλοπρεπής η κοίμηση στην πολιούχο δεσποτική θέση μετάνθη ευλαβίας που εναποθέτουν οι μοναχές της Μονής Κερνίτσης. Όλο το ηγετικό πάνθεο του χριστιανισμού στη σύναξή της. Και εντελώς διαφορετική η αριστεροβρεφοκρατούσα με όλα τα χαρακτηριστικά μικρασιάτισσας αρχόντισσας. Η σχολή Κόντογλου με όλες τις καταβολές της. Αποθέωση της σχολής ο Παντοκράτορας στην κόχη του Τρούλου και μεγαλοπρεπής η ετοιμασία του θρόνου. Όλη η επιφάνεια του θόλου του καθολικού γεμάτη από τοιχογραφίες με σημαντικά ιστορήματα του βίου, της μητέρας και του Κυρίου. Μια μοναδική αρμονία χρωμάτων και μια σαφήνεια που καθαγιάζουν το ρόλο της αγιογραφίας. Αισθητική πανδεσία γεμάτη ήθος. Επιβεβαίωση πως καμιά ηθική δεν μπορεί να δικαιωθεί αν η αισθητική της χωλαίνει. Και αντίστροφα, καμιά αισθητική δεν μπορεί να παίξει θετικό ρόλο όταν στερείται ήθους. Και ο μεγάλος τεχνίτης των αγιογραφιών της Μονής Κερνίτσης όχι μόνο το πιστεύει, αλλά ξέρει και να το μεταδίδει. Ο προσκυνητής του ναού της κοίμησης της Θεοτόκου στην Κερνίτσα, βέβαιο πως θα απέλθει με ενισχυμένο το ήθος του, γιατί η αισθητική του λύτρωση είναι δοσμένη.
και από τη γεμάτη αδρότητα Γορτινία στο ήμερο τοπίο της Ηλίας. Στο χωριό Βούναγρο, ανάμεσα στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, όπου το διπορικό μας θα ανταμώσει ένα μοναστήρι με το πιο περίεργο όνομα. Μονή Αγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος. Πιθανή η ίδρυσή της το 1200. Σε λίγα χρόνια, η Πελοπόννησος μπαίνει στην οδυνηρή για την Ορθοδοξία εποχή της Φραγκοκρατίας. Η κοντινή Ανδραβίδα γίνεται πρωτεύουσα του Μοραίος και η Μονή κατοικία των Φράγκων ηγεμόνων. Την ίδια εποχή όμως, τα παράλια του Ιωνίου ζουν έναν εφιαλτικό κίνδυνο από τις επιδρομές των σαρακινών πειρατών. Όταν λοιπόν επιτίθενται στην έδρα των Φράγκων ηγεμόνων, ο Φράγκος πρίγκιπας που διέμενε στη Μονή διαφεύγει μεταβίας. Και μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθεί από τους πειρατές που τον καταδιώκουν, πηδά μαζί με το άλογό του από βράχο ύψους 80 μέτρων, επικαλούμενος τον Άγιο Νικόλαο να τον σώσει από το απελπισμένο εγχείρημά του. Και χω του θαύματος επέζησε. Επέζησε όμως και το όνομα που δόθηκε στο χώρο, Φραγκοπίδημα. Ο διασωθής απέδωσε τα του Αγίου το Αγίο και η Μονή επαναλειτουργήσε με όλες τις εκτάσεις που της παραχωρήθηκαν ως περιουσία. Έζησε όλες τις εναλλασσόμενες εποχές ακμής και παρακμής και όλες τις περιόδους καθεστωτικών αλλαγών της περιοχής. Η μεγάλη της παρακμή σαν αδρώας μονής συμβαίνει μετά την απελευθέρωση ως το 1930, οπότε μετατρέπεται σε γυναικεία. Από τότε ακολουθεί μια συνεχή ανωδική πορεία, ακολουθώντας το ρεύμα του ακμαίου στις μέρες μας γυναικείου ορθόδοξου μοναχισμού. Ό,τι παραλάβαμε την παράδοση, ό,τι το, για το μοναστήρι μας, ότι εν καιρό ένετοκρατίας ή το κάποιος Φράγκος, ο οποίος έμενε στα κάποια περιοχή που λέγεται Φραγκαβίλα και βγήκε για κυνήγι. Αντελήφθη όμως ότι τον κυνηγούν πειρατέ και προχωρούσε στο βάθος, ήταν δάσος πυκνό τότε, προς το μέρος της κορυφής που λέμε σήμερα, αλλά αντελήφθη ότι τον πλησίασαν πάρα πολύ κοντά και δεν γλίτωνε. Οπότε λοιπόν φαίνεται είχε έτσι ιδιαίτερα της τον Άγιο Νικόλαο ή ήταν κανένα κλεισάκι εδώ, δεν ξέρουμε, δεν το έχει. Και πάντως το νόημα είναι ότι έκανε το σημείο του Σταυρού, επικαλέστη τον Άγιο Νικόλαο και πέφτει κάτω από το βράχο και δεν έπαθε τίποτε. Ούτε αυτός, ούτε το άλογό του. Και έκτοτε πήρε την ονομασία η περιοχή Φραγκοπίδημα. Πιθανό να κτίστηκε τότε το μοναστήρι, αλλά αυτό δεν έχουμε βεβαιότητα. Εκείνο που ξέρουμε από έγγραφα που έχουμε βρει, ότι το μοναστήρι ήταν μετόχι Δίβρης καταρχάς. Και όταν μετά αυξήθηκε η αδελφό της, είναι ένα χειρόγραφο που παρακαλούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, να το αναδείξει Σταυροπηγιακή Μονή, ο οποίος το απεδέχθη και το ενέκρινε και έστειλε μάλιστα και συγγύλιο με μολυβένια σφραγίδα με την υπογραφή τη δική του και των συνοδικών τότε και το 1798 το ανέδειξε Σταυροπηγιακή Μονή. Κατόπιν όμως φαίνεται το 1821, όπως έχουμε βρει άλλα έγγραφα, είχε μεγάλη δράση το μοναστήρι. Έγινε γιατί βρήκαμε εδώ και πολεμίστρες παλαιά μάνδρα που ήταν.
και επολέμησαν σκληρά και φαίνεται μετά έπεσε σε παρακμή και γίνεται μετόχης καφιδιάς. Μέχρι το 1930, που ο αείμνηστος Αντώνιος το πήρε από μετόχης καφιδιάς, που ήταν ανδρικό βέβαια, και το ανέδειξε γυναικείο. Έκτοτε από το 30 μέχρι τώρα συνεχίζει ως γυναικεία μονή. Προϊόντα υψηλής ποιότητας παράγουν τα χειροτεχνικά διακονήματα της μονής. Αληθινά καλλιτεχνήματα. Είναι ευτύχημα που οι πρωτόγονοι εργαλοί επιζούν στα περισσότερα γυναικεία μοναστήρια. Τα θαυμαστά τους έργα, δημιουργήματα της προσωπικότητας και της ευαισθησίας της κάθε υφάντρας, θα είχαν εξαφανιστεί. Και παραγωγικό το διακόνημα του ιερογραφείου και της κεντικής. Από την απλωμένη ποιότητα που αποτυπώνουμε, εύκολο το συμπέρασμα της προκοπής των γυναικείων μοναστηριών. Η επιγραφή στην είσοδο του Καθολικού της Μονής μας γνωρίζει ότι ο ναός κτίστηκε το 1863 επί Ηγουμενίας Ιωσήφ. Και να μην γνωρίζαμε ότι η Μονή Αγίου Νικολάου υπήρξε μετόχη της Μονής Καφιδιάς, θα καταλαβαίναμε τη συγγένειά της από τις αγιογραφίες. Ίδια επίπεδη οροφή και ίδια διακοσμητικά μοτίβα. Οι αγιογράφοι και των δύο μονών, αν δεν είναι οι ίδιοι, είναι τουλάχιστον της ίδιας αναγεννησιακής αντίληψης. Περισσότερο ζωγράφοι παρά αγιογράφοι. Ο Παντοκράτορας, με τη διακοσμητική στεφάνη που τον περιβάλλει, επιβεβαιώνει την κρίση μας. Πιο εμφαντικά όμως αυτό φαίνεται στις μορφές που θα ακολουθήσουν. Του Αγίου Νικολάου, του προφήτη Σολομώντα, μη δε του προδρόμου εξαιρουμένου. Μορφές όλη της Ιταλικής Αναγέννησης. Η ενετοκρατία σε όλη της την Αλαζονία. Θαρείς και οι Ανατολικοί Άγιοι και οι μεγάλες μορφές των γραφών γεννήθηκαν μεταξύ Φλωρεντίας και Βενετίας. Αποθέωση των κρίσεών μας, η Γοργοεπίκοος Θεοτόκος και η μορφή του Ιησού στις δεσποτικές θέσεις του τέμπλου. Η ωρεοπαθή σχολή Ραφαήλ σε όλο της το μεγαλείο. Τρυφερή Μαντόνα η Θεομήτωρ και απαράμιλος σε ακτινοβολούσα ομορφιά ο Κύριος.
Θεωρούμε ευτύχημα που ο θεατής θα δει στη σειρά δύο μεγάλες τέχνες και δύο αντιλήψεις. Την γνήσια γεωγραφία στην Κερνίτσα και την μεγάλη ζωγραφική στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί του επιβάλλονται οι ιδέες που εκπέμπουν οι μορφές των γραφών. Εδώ σε καθυλώνει ο ζωγράφος με τη δεξιοτεχνία του. Κραυγαλαίο παράδειγμα, η εικόνα του Στέφανου εξακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασιλεύς. Στην γνήσια αγιογραφία μιλούν μέσα μας τα Άγια Πάθη. Στο ίδιο θέμα, στη ζωγραφική, μιλούν τα όπλα δεξιοτεχνίας του ζωγράφου. Τελευταία θεώρησή μας, ο Άγιος Προστάτης των θαλασσινών μας. Λατρεύεται όμως με την ίδια ευσέβεια και από τους στεριανούς, σε βουνά και κάμπους.